Τουλάχιστον 17 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός των βίων συγκρούσεων στην πόλη Χουλιάκα στο νότιο Περού. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν ομάδα διαδηλωτών επιχείρησε να εισβάλλει στο αεροδρόμιο της πόλης. Οι διαδηλωτές απαιτούν την παρέτηση της Προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε, που ανέλαβε καθήκοντα μετά την αποπομπή και σύλληψη του εκλεγμένου προκατόχου της Πέδρο Καστίγιο το Δεκέμβριο. Οι αστυνομικοί μας πυροβολούσαν. Είδα 5 τραυματίες και ένα νεκρό. Καλούμε την πρόεδρο να παραιτηθεί, διότι είναι δολοφόνος. Πολλοί πεθαίνουν εξαιτίας της. Πρέπει να αποδεχτεί ότι ο λαός δεν τη θέλει. Δεκάδες τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της πόλης, στα σύνορα με τη Βολιβία, που έχει μετατραπεί σε επίκεντρο των ταραχών. Οι διαδηλωτές απαιτούν την άμεση προκήρυξη εκλογών και την απελευθέρωση του πρώην Προέδρου. Η νέα ηγεσία της χώρας έχει δεσμευτεί να επισπεύσει τις εκλογές για τον Απρίλιο του 2024. Αφότου εκδηλώθηκε η νέα πολιτική κρίση στο Περού το Δεκέμβριο, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 34 άνθρωποι.